Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες της Μεσσηνίας. Σήμερα, σε πορεία, κατέληξαν στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης, έξω από το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιός. Ενώ, όπως σημείωσαν, καλούν όλους τους αγρότες της Μεσσηνίας στο Παμεσσηνιακό Μπλόκο, στον κόμβο της Μεσσήνης, την προσεχή Κυριακή. Είναι μόνο η αρχή σήμερα για τους αγώνες που θα δώσουμε παραπέρα. Λοιπόν, θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο. Όλο τον αγροτικό κόσμο στον κόμβο. Όχι μόνο τον αγροτικό κόσμο, όλους τους υπαλλήλους, όλους τους εργάτες να βγουν στους δρόμους. Δεν υπάρχει γυρισμός με αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να το πάρει πίσω η κυβέρνηση. Είμαστε αποφασισμένοι να μην κάνουμε καθόλου πίσω κι εμείς. Άμα δεν κάνουν πίσω αυτοί, δεν κάνουμε κι εμείς. Όταν θα κάνουν πίσω και θα πάρουν το νομοσχέδιο, τότε θα πάμε στα σπίτια μας. Και δεν θα μείνουμε και ησυχασμένοι. Αυτό το μήνυμα έχω να δώσω στην κυβέρνηση. Και πάλι καλώ όλο τον κόσμο. Ο Έλληνας πρέπει να ξεσηκωθεί. Να μην κοιμάται πια. Μας ήπιανε το αίμα. Μας ήπιανε το αίμα! Πρέπει να ξεσηκωθεί ο Έλληνας! Δεν γίνεται άλλο! Σήμερα είμαστε γύρω τα 50 δραχτέρ. Λοιπόν, την Κυριακή περιμένουμε Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Χαντρινού και αγρότες από Καργαλιάνους. Φιλιατρά, χώρα και παρουσία με λιγαλά. Όλους τους περιμένουμε εδώ, στον κόμβο της Μεσσήνης, για ένα παμεσσηνιακό μπλόκο. Είμαστε Έλληνες, είμαστε αγρότες, είναι τιμή μας η καμάρι μας που είμαστε αγρότες. Το 21 ο κολοκοτρώνης παρά με τα παλικάρια του πετάξαν τους Τούρκους, τώρα εμείς θα πετάξουμε τους Γερμανούς και τις κυβερνήσεις αυτές.